Ας ξεκινήσουμε να ετοιμάσουμε την πιο εύκολη μηλόπιτα. Θα χρειαστούμε 2 μεσαία μήλα που θα τα κόψουμε σε κυβάκια. 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη και 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Θα τα ανακατέψουμε ώστε να πάνε η κανέλα και η ζάχαρη σε όλα τα μήλα. Θα πάρουμε ένα φύλλο σφολιάτας και θα το τοποθετήσουμε πάνω σε ένα αντικολλητικό χαρτί. Στις 2 του πλευρές θα κόψουμε πλάγιες λωρίδες. Στο κέντρο της σφολιάτας θα τοποθετήσουμε 300 γραμμάρια μαρμελάδα που είναι ιδανική για ψήσιμο. Αφού απλώσαμε τη μαρμελάδα, θα τοποθετήσουμε από πάνω τα μήλα με τη ζάχαρη και την κανέλα και θα κλείσουμε τις λωρίδες σε πλεξούδα. Με τη βοήθεια ενός πυρουνιού θα κλείσουμε πολύ καλά τις 2 πλευρές της μηλόπιτας ώστε να μην βγει η μαρμελάδα και το μήλο έξω από τη ζύμη όση ώρα θα ψήνεται. Θα μεταφέρουμε τη μηλόπιτα σε ταψί ή πυρέξ που είναι ιδανικό για ψήσιμο. Και θα αλείψουμε την επιφάνεια με τον κρόκο ενός αυγού. Εάν ακολουθούμε vegan διατροφή ή νηστεύουμε, μπορούμε να παραλείψουμε αυτό το βήμα. Θα ψήσουμε τη μηλόπιτα στους 160 βαθμούς στον αέρα για 30 με 35 λεπτά περίπου, ανάλογα με το φούρνο. Και αφού ψηθεί, θα την αφήσουμε να κρυώσει για τουλάχιστον μία ώρα. Θα τη μεταφέρουμε σε ένα ξύλο κοπής ή σε μία πιατέλα και θα την πασπαλίσουμε με ζάχαρη άχνη και κανέλα.